9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό. Στους 56 οι νεκροί στους δρόμους της Κρήτης. Νέο θύμα στο ύψος του Καρτερού χθες βράδυ με ένα 25χρονο δικυκλιστή. Με πολλαπλά κατάγματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 17χρονος από την Αλβανία. Στέρεψαν γεωτρήσεις στη Βιάνο, έπεσε η στάθμη σε άλλες και αδειάζουν πηγάδια. Ζωφερό του σήμερα και το αύριο για τους κατοίκους. Λύση ζητά από την πολιτεία η Δημοτική Αρχή. Ανοιχτά από σήμερα Παρασκευή τα σφαγεία και ελεύθερη μετακίνηση εγωπροβάτων εντός της Κρήτης. Κανένας εφησυχασμός, η θέση του Αντιπεριφερειάρχη, πρωτογενή τομέα Σταύρου Τζεδάκη. Κλονίζει σταθερά τους Έλληνες η φτώχεια, στις 10.500 οι πολίτες στην Κρήτη που υπέβαλαν αίτηση για την ένταξή τους σε επισιτιστικά προγράμματα, λέει στο Ράδιο 984 ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πρόνοιας, Στέλιος Βοριάς. Συνάντηση Αλέξη Καλοκαιρινού με Νέλα Ουμποκέα σήμερα στη Λότζια με θέματα τις προσφυγές των δύο Δήμων στο Συμβούλιο Επικρατείας για το ΒΟΑΚ. Με χημικά εντός του Υπουργείου Πολιτικής Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας, η κυβέρνηση απάντησε στη διαμαρτυρία των συμβασιούχων πυροσβεστών που ζητούν την ανανέωση των συμβάσεών τους και τη συνάντηση με τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια, όπως ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Θανάσης Ψαρόπουλος είπε στο Ράδιο 984. Για προβοκάτσια μιας μειοψηφίας εποχικών πυροσβεστών εναντίον των 2.500 συναδέλφων τους, μίλησε ο Βασίλης Κικίλιας. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου σήμερα τα ξημερώματα, δεκάδες τα κτίρια που ισοπεδώθηκαν. Ο Αστέρας Τρίπολης απέκτησε προβάδισμα για την πρόκριση στους 8 του κυπέλου Ελλάδας, νικώντας 1-2 τη Ζάκυνθο. 9.84. Ο καιρός. Άστατος καιρός με παροδικές νεφώσεις και βροχές. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 7 μποφόρ, θερμοκρασία έως στους 25 βαθμούς Κελσίου.